ούτε στο χειρότερο εφιάλτη του Τούρκοι πιλότοι, αφού σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, οι Έλληνες πιλότοι τους κάνουν μεγάλα χουνέρια στο Αιγαίο, αφού κλειδώνουν τα τουρκικά αεροσκάφη από πολύ μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας σοκ και στο τουρκικό γενικό επιτελείο. Η γενής ΑΦΑΚ αναφέρει ότι η Αθήνα κλιμακώνει την ένταση μετά την υποδοχή των αεροσκαφών Ραφάλ από τη Γαλλία, στρεφόμενη ξανά σε προκλήσεις. Τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ παραβίασαν δεκάδες φορές τον τουρκικό εναέριο χώρο μέσα σε 15 ημέρες, κλειδώνοντας τα τουρκικά μαχητικά από μεγάλη απόσταση στο Αιγαίο. Οι προκλήσεις της Ελλάδας αυξήθηκαν, ιδιαίτερα μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ως αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας για την αύξηση της περιφερειακής και παγκόσμιας επιρροής της Τουρκίας. Η Τουρκία προειδοποίησε την Ελλάδα, η οποία έχει παραβιάσει δεκάδες φορές τον τουρκικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο από τις 26 Απριλίου, λόγω των σχέσεων καλής γειτονίας τις πρώτες ημέρες, και μοιράστηκε τα αρχεία ραντάρ της με τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με λεπτές ισορροπίες και εντολές ή οδηγίες, οι Τούρκοι πιλότοι απαντούν δύο φορές κατά των ελληνικών αεροσκαφών. Εκτός από τις αερομαχίες ενάντια στις επιθετικές συμπεριφορές της Ελλάδας, η παραπληροφόρηση και η προπαγανδιστική δραστηριότητα στην ελληνική εξωτερική πολιτική διαψεύδονται με στοιχεία και ντοκουμέντα. Η Ελλάδα, την οποία η Τουρκία κάλεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ειρηνικές προσπάθειες, δεν συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο, καταλήγει το τουρκικό άρθρο, αναφερόμενο σε ένα πιθανό παράλληλο τουρκικό σύμπαν. Αυτό που ενοχλεί την Τουρκία είναι ότι αν επιχειρήσουν οτιδήποτε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, θα χάσουν πολλά μαχητικά πριν ακόμα εισέλθουν στο Αιγαίο, ενώ αναζητούν άλοθη για να πάρουν τα F-16 Viper από τις ΗΠΑ με κάθε θεατρινισμό. Τούρκοι αναλυτές έχουν δηλώσει εδώ και μεγάλο διάστημα ανοιχτά ότι η απόκτηση των γαλλικών μαχητικών Ραφάλ από την Ελλάδα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και να οδηγήσει σε ήττες στις αερομαχίες στην Τουρκία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.